Πάμε να συναντήσουμε σε λίγο την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, η οποία είναι ψυχίατρος στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αττικής και πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, σε εσάς και τους ακροατές. Κυρία Ρέτζιου, ξέρω ότι βρίσκεστε σε ώρα δουλειάς, οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο στοχευμένες και πιο, πώς να το πω, σύντομες, αν είναι δυνατόν. Εσείς μιλήσατε από την πλευρά των νοσοκομειακών γιατρών για μία μέρα δράσης, όπως την ονομάσατε, μία πανελλαδική μέρα δράσης, για την Τρίτη που μας έρχεται. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Προηγουμένως θέλω να μας δώσετε μία εικόνα για το σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, με τις προσλήψεις, πόσοι υγειονομικοί μας νοσούν. Να μας δώσετε μία εικόνα για το τι γίνεται στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι τα εξής. Έχουν εγκριθεί 4.000 προσλήψεις. Από αυτές που έχουν εγκριθεί έχουν αναλάβει καθήκοντα περίπου το 50% των συναδέλφων. Mm-hmm. Δηλαδή γύρω στις 2.000. Τι είναι αυτοί, είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές, τι είναι? Είναι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Είναι υγειονομικοί όλων των ειδικοτήτων. Μάλιστα. Από αυτούς πόσοι είναι γιατροί, ξέρουμε? Τον ακριβή αριθμό δεν τον έχουμε. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν γύρω στους 500 γιατρούς. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση... Ήθελα να ρωτήσω απλώς, επειδή έχει τροφοδοτηθεί το σύστημα της τριτοβάθμιας φροντίδας με 500, ας πούμε, ακόμα γιατρούς, και έχουμε και τις μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας προς την τριτοβάθμια φροντίδα. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι ικανό, προκειμένου να ανταπεξέλθει κανείς. Πριν την εκδήλωση της επιδημίας, ναι, τα κενά, οι κενές οργανικές θέσεις με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς, που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, γιατί θυμίζω ότι το 2013 έκλεισαν ολόκληρα νοσοκομεία, άρα καταργήθηκαν οργανικές θέσεις. Ναι. Κάποια μάλιστα από αυτά τα νοσοκομεία τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ανοίξει. Ήταν αυτή τότε που είχε πρωτοστατήσει. Στο κλείσιμο των νοσοκομείων. Και έχουμε και στη Θεσσαλονίκη τέτοια, ξέρετε. Και ακριβώς, το Παναγία και το Λιμωδόν είχαν κλείσει. Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα θυμίζω ότι τότε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι εγώ τα κλείνω και όχι ο Τόμσεν και δεν θέλω κανείς να μου πάρει τη δόξα. Παρέμειναν κλειστά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα προσπαθούν κάποια από αυτά να τα ανοίξουν. Ήθελα λοιπόν να πω ότι με βάση αυτούς τους οργανισμούς, οι κενές οργανικές θέσεις σε μόνιμους γιατρούς ήταν 6.500. Το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων σε υγειονομικό προσωπικό, στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ήταν 30.000. Καταλαβαίνετε ότι οι 4.000 προσλήψεις, και μάλιστα είναι προσλήψεις, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι σταγόνα στον ωκεανό των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό που μου περιγράψατε και εσείς πριν, το ανακάτεμα της τράπουλας. Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, επειδή έχουμε και τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα κέντρα, για τη δημιουργία κέντρων υγείας που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για ασθενείς με κορονοϊό. Πώς αυτά στελεχώνονται, γιατί δεν γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις, μεταφέρεται προσωπικό από τα υπόλοιπα κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας για να
καλύψουν τις ανάγκες των κέντρων υγείας COVID και των νοσοκομείων αναφοράς, και τα κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας θα στελεχωθούν, θα καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό με μετακινήσεις προσωπικού από τα τόμη και τα περιφερειακά ιατρία. Ναι. Δηλαδή το υπάρχον προσωπικό των κέντρων υγείας που είναι αποψηλωμένο το μετακινούμε και ανακατεύουμε την τράπουλα. Άρα είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Ότι λοιπόν, οι προσλήψεις δεν επαρκούν, και κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι θα προσληφθεί όσο προσωπικό χρειάζεται ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας. Μα χρειάζεται το προσωπικό. Είναι δεδομένο. Χρειαζόταν πριν από την επιδημία. Τι το ρίχνουμε στα ζάρια τώρα, αν θα χρειαστούμε. Γιατί δεν ήταν πριν 30.000 καινές οργανικές θέσεις. Γιατί δεν προσλαμβάνει τώρα όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πάλι ανακοινώθηκε η αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών. Οι οποίοι είναι και συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Ναι, κοιτάξτε όμως να δείτε εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν τους εντάσσει υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο με τους ίδιους εργασιακούς και μισθολογικούς όρους με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Έχουν πλεονεκτήματα αυτοί σε σχέση με τις αμοιβές. Αυτό λέτε. Το ένα είναι αυτό, αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Το κύριο είναι ότι δεν τους εντάσσει υποχρεωτικά σε αυτό το σχέδιο. Αν κάποιος θέλει. Δεν τους επιστρατεύει με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Γιατί δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση από το πρωί ως το βράδυ ότι έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, και την ίδια στιγμή να μην παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα να εντάξει το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού που έχουμε στη χώρα μας σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιδημίας υποχρεωτικά. Γιατί είχαμε και το προηγούμενο διάστημα το φαινόμενο. Αρκετοί ιδιώτες γιατροί είτε να έχουν κλειστά τα ιατρία τους είτε να μην πηγαίνουν να εξετάσουν τους ασθενείς. Και ξέρετε, η ιατρική πρέπει να ασκείται σε όλες τις συνθήκες. Mm-hmm. Άρα, ποιο είναι το κρίσιμο? Επίταξη, επιστράτευση, να το πω έτσι, υποχρεωτική ένταξη του συνόλου των ιδιωτών γιατρών. 60.000 έχουμε. Πάρα πολλούς σε σχέση με τον πληθυσμό μας, πάντα. Όχι πάρα πολλούς. Γιατί έχουμε αναλογικά με άλλες χώρες, έχουμε πολλούς γιατρούς. Ναι. Το θέμα είναι... Δεν μπορούμε να έχουμε το παράδειγμα άλλων χωρών που βλέπετε πόσο σαφρό είναι το οικοδόμημα των συστημάτων υγείας και μετράνε χιλιάδες νεκρούς, γιατί το ακούμε και αυτό. Ότι εδώ καμία χώρα, όσο ανεπτυγμένο σύστημα υγείας και αν είχε, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της επιδημίας. Μόνο που ένα σύστημα υγείας πρέπει να είναι ανεπτυγμένο, στελεχωμένο και εξοπλισμένο, δημόσιο λέω σύστημα υγείας, κρατικό σύστημα υγείας, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, να αντιμετωπίσει και μια επιδημία, γιατί η επιδημία θα έχουμε πάντα και να έχει και τις κατάλληλες εφεδρίες. Και το λέω αυτό γιατί όταν τρεις μήνες πριν εμείς κινητοποιούμασταν ενάντια στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις, που το πιο θα έκλειναν... Για τις ΔΥΤ μιλάτε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τότε το κριτήριο για το αν θα παραμείνει ανοιχτό ή κλειστό θα ήταν η πληρότητα, λες και είναι τα νοσοκομεία ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο είναι ότι να έχεις ένα τέτοιο σύστημα υγείας που να μπορεί κατά από οποιασδήποτε συνθήκες να ανταπεξέλθει. Και να αναπτυχθεί, όπως είπατε, που είναι λέξη κλειδί αυτή, με τις εφεδρίες, γιατί οι πανδημίες και οι επιδημίες δεν είναι έξω από τη ζωή μας βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς αυτό λέω. Πρέπει να έχεις τις κατάλληλες εφεδρίες σε προσωπικό. Βλέπετε τι γίνεται τώρα σε υποδομές. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην επιδημία, αναστέλλεται η λειτουργία τμήματων ή κλινικών. Και έχουμε μετέωρους ασθενείς που έχουν χρόνιες. Χρόνια πάσχοντες, ναι. Γιατί διατίθονται, δίνεται μια προσαρμογή, ας το πούμε, του δημόσιου συστήματος υγείας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της επιδημίας. Ναι. Αυτό θα είναι ένα κόστος παράπλευρης απώλειας που θα το υπολογίσουμε μετά. Που θα το δούμε μετά. Εμείς δεν το δεχόμαστε όμως αυτό. Ναι.
Άρα αυτό που λέτε, κυρία Ρέτζιου, είναι ότι η ΟΕΝΓΕ αυτό που ζητάει είναι να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όλου τώρα... του μόνιμου προσωπικού. Η ζωή η ανθρώπινη δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους όφελους. Γιατί δεν το κάνουν? Μάλιστα. Η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαν ψηφίσει είπαν ότι θα γίνουν προσλήψεις κατά παρέκκληση των διατάξεων που ισχύουν. Υπάρχουν τουλάχιστον 2.500 συνάδελφοί μας που είναι παροπλισμένοι και περιμένουν να διοριστούν σε μόνιμες θέσεις. Γιατί δεν το κάνουν? Έχουν πτυχίο, έχουν τον τίτλο της ειδικότητας, έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να ρηχτούν στη μάχη. Γιατί δεν επιτάσσουν το σύνολο των δομών του ιδιωτικού τομέα? Να σας πω τι γίνεται εκεί στο Διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την υποδομή που έχει. Σκέφτονται εκεί, σκέφτεται η εργοδοσία, επειδή λέει δεν έχει τα αναμενόμενα έσοδα λόγω της επιδημίας, και επεξεργάζεται ένα σχέδιο μείωσης της λειτουργίας. Είναι δυνατόν σε περίοδο που η χώρα έχει επιδημία το σύνολο των ιδιωτικών δομών να επιταχθούν? Κάνοντας τι δηλαδή, κάνοντας τι? Τι εννοείτε κάνοντας τι? Πώς θα μειώσει τη λειτουργία? Να, θα μειωθεί από 30 μέρες, ας το πούμε, στις 15. Γιατί είναι μετά υψηλό το κόστος και δεν τη συμφέρει. Λέω κάποια από τα σχέδια. Μάλιστα. Ενώ είναι δυνατόν όταν η χώρα αντιμετωπίζει μια πανδημία με τέτοιες επιπτώσεις στην υγεία του λαού να βγαίνουν εκτός υποδομές. Όλες οι υποδομές που διαθέτει η χώρα πρέπει να ενταχθούν σχεδιασμένα. Και όχι να μοσχοπουλούνται οι κλίνες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το θέμα της υγείας είναι ταξικό σε ένα τέτοιο καθεστώς το οποίο ζούμε. Να προχωρήσουμε. Αυτό ακριβώς. Κυρία Ρέτζιου, λίγο να προχωρήσουμε. Θα ήθελα, επομένως, όλα αυτά που μας είπατε, η διεκδίκηση δηλαδή των προσλήψεων που είναι εκ των όνου κάνευ, της επίταξης όλων των δομών υγείας και γενικώς έψυχου και άψυχου δυναμικού που έχουμε στη χώρα στη μάχη κατά του κορονοϊού, είναι μερικά από αυτά που θα διεκδικήσετε την Τρίτη, έτσι δεν είναι? Μέσα σε αυτά υποψιάζομαι, δεν υποψιάζομαι, είμαι σίγουρη, ότι θα είναι και το υλικό, το προστατευτικό, το οποίο από όσο ξέρω εγώ και μου λέει το ρεπορτάζ που κάνω, γιατί μιλάω καθημερινά με γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, ότι σας δίνεται με το σταγονόμετρο. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια? Θα σας πω εγώ πού βρισκόμαστε. Σήμερα ήρθα στην κλινική μου και από χθες το απόγευμα δεν είχαμε ούτε απλές χειρουργικές μάσκες και εγώ έπρεπε να κάνω βόλτα σε όλο το νοσοκομείο για να βρω. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας και σε αρκετές περιπτώσεις τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτουν δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμητικό, είναι ζήτημα και ποιοτικό, δεν είναι κατάλληλοι. Είχαμε και την πρόσφατη καταγγελία των συναδέλφων που είναι στην προκεχωρημένη γραμμή, δηλαδή στο Σωτηρία, που είναι ένα νοσοκομείο που νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς. Το αντίστοιχο ΑΧΕΠΑ το δικό μας. Ακριβώς. Mm-hmm. Που κάνανε συγκεκριμένες επώνυμες και έγγραφες καταγγελίες ότι δεν πληρούσανε τις προδιαγραφές οι μάσκες που είχαν διατεθεί. Τώρα δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε για το αυτονόητο. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία, mm-hmm, και στα κέντρα υγείας. Η αλήθεια είναι ότι οι αντίστοιχες ελλείψεις παρατηρήθηκαν και εδώ για κάποια στιγμή και στο ΑΧΕΠΑ. Παντού, είναι πολύ πολύ άσχημο αυτό να το ακούει κανείς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν αυτά που ακούμε εμείς, για να το καταλάβουμε κιόλας, ότι έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, γιατί έχουν έρθει μεγάλες ποσότητες πριν από λίγες μέρες, έχουν εξαντληθεί σε προστατευτικό υλικό? Τι ξέρετε εσείς, κυρία Ρέτζιου? Γιατί ενώ έχουμε κάνει παραγγελίες μεγάλες, μας έχουν δώσει και δωρές, πού είναι αυτό το υλικό? Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε. Γιατί ξέρετε, εντάξει, βλέπουμε στις τηλεοράσεις
να ευχαριστεί η κυβέρνηση τους εθνικούς ευεργέτες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κατά πόσο είναι ευεργέτες ή όχι, γιατί είναι αυτοί στους οποίους έχει δώσει με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση 40 εκατομμύρια και με την προηγούμενη 30 εκατομμύρια ιδιώτες που είναι ευεργέτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι τόνοι στα νοσοκομεία ακόμα δεν έχουν φτάσει. Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πάμε λιγάκι σε αυτό που είπε ο κύριος Τσιόδρας χθες και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι δηλαδή έχουν καταλήξει οι γιατροί σε ένα πρωτόκολλο κάπως, όχι πολύ επίσημα ακόμα, αλλά μέσα σε αυτά είναι και η υδροξυλοχλωροκίνη. Δεν τη λέω σωστά. Η για πείτε τι. Είναι η χλωροκίνη. Η υδροξυλο... Λάθος. Το αφήνουμε. Δεν έχει σημασία. Η δραστική ουσία είναι αυτή. Η χλωροκίνη. Είναι φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί, αν θέλω, νοσηλευτικό φάρμακο. Φάρμακο. Ωραία. Κατά... Και για την ρευματοειδή αρθρίτιδα και για τον ερυθυματώδη λύκο κτλ. Λοιπόν, αυτή για την οποία μιλάμε όλον αυτόν τον καιρό και έσπευσε ο κόσμος να τα προμηθευτεί κιόλας, μη χάσει και τα παίρνει, κάποιοι τα παίρνουν και αλόγιστα. Λοιπόν, είπε ότι σε αυτήν την αγωγή θα έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν την προφυλακτική, όπως την είπε ο κύριος Τσιόδρας, και η υγειονομική μας. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι θέλει να σας δώσει μια ασπίδα. Αυτό το πράγμα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, εσείς θα το ακολουθήσετε? Όχι, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Απλώς όποιος θέλει θα παίρνει. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι και αλλιώς είναι σε πειραματικό στάδιο αυτό. Υπάρχει debate επιστημονικό για το θέμα. Υπάρχουν ομάδες που λένε ότι δεν δουλεύει. Αντιθέτως δημιουργεί... Πέρα από το επιστημονικό, κανείς πρέπει να αναλογιστεί το εξής. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Λένε ότι το κάνουν για να περιοριστεί ο κίνδυνος να νοσήσουν οι υγειονομικοί που τους χρειαζόμαστε. Ονομάζουν προεκθεσιακή προφύλαξη, αλλά και στην περίπτωση που μολυνθούν τελικά, το λένε μετεκθεσιακή προφύλαξη, να μην νοσήσουν και να παραμείνουν μη μεταδοτικοί φορείς του ιού. Και τις χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Γιατί εδώ έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα αρνούνται και εκείνοι. Που ποια είναι? Πόσους έχετε που νοσούν? Έχουμε 125 υγειονομικούς, δηλαδή γύρω στο 10%. Αυτό ήταν γνωστό από πριν. Ναι. Αυτή τη στιγμή από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που μπορεί και να υποκαταγράφονται, γιατί δεν γίνονται τεστ. Mm-hmm. Στους υγειονομικούς δεν γίνονται τεστ. Ούτε καν στους υγειονομικούς, ακόμα και αν αυτοί αρρωστήσουν. Δεν γίνονται σε όλους τους υγειονομικούς. Έχουμε και το παράδειγμα του συναδέλφου από το ΑΧΕΠΑ, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα. Δεν του έγινε το τεστ στο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο αναφοράς, και απευθύνθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Και τουλάχιστον 500-400 συνάδελφοι που υγειονομικοί που είναι σε καραντίνα. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν... 7 μέρες είναι ακόμα η καραντίνα σας. 7, γιατί 7. Σε εσάς 7 και στους άλλους 14. Γιατί όταν δεν έχεις προσωπικό... ξέρετε, τα επιστημονικά κριτήρια εφαρμόζονται à la carte. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, αυτό δεν καταλαβαίνω τη λογική, δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική. Η λογική είναι να προσπαθήσουμε τις ανάγκες να τις στηβάξουμε σε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού. Γιατί ή συνεχίζεις να μεταδίδεις μετά τις 7 μέρες ή όχι. Όταν λοιπόν έναν μη υγειονομικό του λένε 14 ημέρες στο σπίτι, ο χρόνος δηλαδή επόασης και τα λοιπά ισχύει για όλους, δεν είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Αν είσαι υγειονομικός και ή όχι. Κυρία... Γιατί το κάνουν αυτό, το κάνουν γιατί γνωρίζουν και οι ίδιοι πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει εφεδρίες ώστε το σύστημα, ώστε αν αρρωστήσουμε να μπορούμε να αντικατασταθούμε. Αυτό που λέγατε πριν, να μπορεί να αναπτυχθεί. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Άρα εδώ να προσλάβουν τώρα όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να υπάρχουν και οι αναγκαίες εφεδρίες, να επιτάξουν το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, να εντάξουν το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στο κρατικό σχέδιο υποχρεωτικά και να μας δώσουν μέσα ατομικής προστασίας. Εμείς δεν είμαστε ρυψάσπιδες, δεν θα την κάνουμε.
θα συνεχίσουμε να είμαστε στη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε με αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιθάλψουμε τους ασθενείς μας, αλλά άλλο τι θα κάνουμε εμείς και άλλο ποια είναι η κρατική ευθύνη, και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα ώστε πραγματικά να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις και από την πανδημία αλλά και από τα άλλα. Κυρία Ρέτζιου, επειδή δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε, επειδή είστε ψυχίατρος, τι γίνεται στο Θριάσιο? Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν αδειάσει γιατί φοβάται ο κόσμος να πάει, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν όμως άλλες τις οποίες συνοστίζεται ο κόσμος. Οι ψυχικά πάσχοντες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία? Ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω τι επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσου νοσοκομείου αλλά και στις υπόλοιπες ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων. Και εδώ πραγματικά είναι μόνο αγανάκτηση προκαλεί η κατάσταση, γιατί την ίδια στιγμή που έχουμε τα οριζόντια μέτρα της κυβέρνησης για να μην υπάρχει συνοστισμός, αυτή τη στιγμή στην κλινική, λέω χαρακτηριστικά τη δική μου, νοσηλεύεται διπλάσιος αριθμός ασθενών από την δύναμη και είναι ο ένας δίπλα στον άλλον σε απόσταση μικρότερη από το μισού μέτρου 40, για τους οποίους παρεπιπτόντως πριν την εισαγωγή τους δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος, μπορούν κάλλιστα να είναι ασυμπτωματικοί και να το μεταδώσουν. Και αυτό το πρόβλημα, δηλαδή το ζήτημα του ελέγχου των τεστ, αυτό που λέμε εμείς μαζική εργαστηριακή έλεγχη, με προτεραιότητα σε τέτοιου είδους δομές, προνοιακές, ψυχιατρικές, πρόσφυγες, κλινικές γενικών νοσοκομείων, χρονίων πασχόντων, που έπρεπε να έχουν γίνει, να υπάρχει τώρα καταγραφή και να γίνονται μαζική εργαστηριακή έλεγχη, γιατί υπάρχει συγχρονισμός και συνοστισμός. Μάλιστα. Κυρία Ρέτζιου, είναι σοβαρό ζήτημα επίσης που δεν έχει εξασφαλιστεί. Θα το δούμε και διεξοδικά εμείς αυτές τις μέρες αυτό με τους ψυχικά πάσχοντες. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω και θέλω μια σύντομη απάντηση. Την Τρίτη που κάνετε αυτήν την πανελλαδική ημέρα δράσης, τι ζητάτε από τον κόσμο, εκτός από το χειροκρότημα που σας το δίνουμε? Λοιπόν, τι ζητάτε από τον κόσμο? Που εμείς είμαστε κομμάτι του λαού. Το χειροκρότημα από το λαό το δεχόμαστε. Ναι. Το άλλο δεν το θέλουμε. Ναι. Θέλουμε να πάρουν μέτρα. Εμείς δεν διεκδικούμε για μας. Άρα αυτοί για τους οποίους διεκδικούμε, δηλαδή για την υγεία του λαού μας, ο λαός πρέπει να ενώσει τη φωνή πώς, του. Πώς με την παρουσία του, ενώ απαγορεύεται η τέλος πάντων η έξοδος από το σπίτι, δεν απαγορεύεται ακριβώς. Τι θα θέλατε να δείτε δηλαδή εσείς? Μπορεί με πάρα πολλούς τρόπους. Εμείς δεν λέμε να μην τηρήσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά για παράδειγμα, φορείς που υπάρχουν, σωματεία, έστω και με έναν εκπρόσωπο, ναι, έστω και με μία ανακοίνωση. Ότι, να δηλώσουν την παρουσία τους, αυτό λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Όχι μόνο τη φυσική παρουσία, μπορεί με πάρα πολλούς τρόπους να εκφραστεί, αλλά το σημαντικό είναι σημαντικό να προστατεύσουν και την υγεία τους, και εμείς αυτό θέλουμε, ναι, να μείνουμε δυνατοί και υγιείς, να αποκτήσουμε ανοσία στον κορονοϊό, αλλά να είμαστε δυνατοί και την επόμενη μέρα, γιατί εδώ θα έχουμε λέλαπα και θύελλα αντιλαϊκή και πρέπει να είμαστε δυνατοί για να βγούμε να υπερασπιστούμε τη ζωή που μας αξίζει. Κυρία Ρέτζιου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο, και καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.